Γεια σα. Άδη από του Χάτου Busters. Είμαστε στο εργαστήριο για αυτό το σημερινό ρεβιού. Ναι, πρόκειται για μια τηλεόραση. FAU. Ε, δείξε μία το χώρο να δούμε που είμαστε. Έλα, γίνα το. Μπορεί. Ναι. Θα προσπαθεί η Έρη να κάνει τα καλλιτεχνικά τη. Και ναι, χειροκρότημα. Τελειώσαμε. Ωραία. Πάμε. Πάλι πίσω εδώ στην τηλεόραση. Πιο σιγά θα σπάσουν τα αυγά. Γκίμπαλ κρατά. Δε. Λοιπόν. Έχουμε την FAU FLS 3222-0H. Yes, το πόσο σωστά φορά. Είχαμε κάνει ε, παρουσίαση ψηλο την FLS 32219, το προηγούμενο μοντέλο. Υπάρχουν αρκετές διαφορές, θα, τη δείτε, θα τις, δείτε τις Λοιπόν, στο Scrooge με μια ένα γρήγορο σερτς. Ξεκινάει από 145 ευρώ. Για να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά. Full HD, 30 διάρρα, ρυθμό ανανέωσης και καλά 600 Hz. Εντάξει, άμα πιάσει αυτή 600 Hz, χαίρεται με τον πλάτανο εμένα. Ε, ψηφιακό δέκτη ε, DVB-S2 και το taf 2. HDR φυσικά δεν υπάρχει. Netflix υποστηρίζει. Εγγύηση 3 χρόνια, σημαντικό. Ενσωματωμένο Wi-Fi, έχει θύρα Ethernet κιόλα άμα θέλετε να τη συνδέσετε με καλώδιο. Ε, media Player, 3 ε, θύρες HDMI, μια θύρα USB. Έτος κυκλοφορίας 2019, από είναι καινούργιο μοντέλο, ενδιαίκη κλάση A+. Ε, για να δούμε, δεν είναι curved, δεν έχει 3D, πεθάναν οι 3D πια last year. Αντίθεση, 3.000 προς 1 και δυναμική 100.000 προς 1. Εντάξει, κόψτε λίγο γιατί θα γίνει ζημιά εδώ πέρα. Φωτεινότητα 400 nits, χρόνος απόκριση 6 ms και γωνία θέασης 128 μοίρες οριζόρια και κάθετα. Θα τα δούμε όλα αυτά. IPS panel φοράει, οπότε η γωνία θέασης ε, είναι πολύ κοντά. Ε, λειτουργικό σύστημα Opera, απλοήγηση στο ίντερνετ, ναι. Έχει και Amazon Prime εκτός από Netflix. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Ένευση κτλ δεν υπάρχει. Το χωράμε Σύστημα ήχου. Dolby Digital Plus. Wow. Ε, ισχύει ηχείων. Στέρεο και 2.6W. Δηλαδή ε, 12W στο σύνολο. Hotel μενού δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εδώ λέει για Bluetooth. Εντάξει αυτό μου φαίνεται λίγο κουφό. Λοιπόν, D-Sub έχει. Μην με ρωτάτε γιατί αλλά έχει. D-Sub είναι η 9 VJ η παλιά η θύρα. Ε, composite ε, και Component εισόδους, μάλλον Component εισόδους από ό,τι βλέπω υπάρχουνε. Σκάλ δεν έχει, για όποιον ξέρει τι είναι το λοιπόν. <neh> <tomato> διαστάσεις Βέσα 200 επί 100. Ωραία, αρκετά με τα χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό που πιστεύω θα ενδιαφέρει πολλούς, ε, η βάση της αποτελείται από δύο ποδαράκια, τα οποία τα βιδώνετε εσείς. Λοιπόν, η απόσταση, μάλλον το κενό ανάμεσα στα ποδαράκια είναι 54 εκατοστά ακριβώς εσωτερικά και εξωτερικά είναι στα 59 εκατοστά. Γι' αυτό έτσι σου ζήτησα τη μεζούρα. Είπαμε όλα τα βασικά. Από input-output pods είμαστε καλυμμένοι. Ε, βέβαια, 145 ευρώ δεν είναι λίγα η τρενταδιάδα, αλλά είναι φορτωμένο το μοντέλο με smart λειτουργίε, Netflix, Wi-Fi, 3 HDMI, Ethernet. Ο... Δηλαδή, έχει από άποψη ότι έχουν και οι επώνυμε, αλλά είναι αρκετά πιο φτηνή από μια αντίστοιχη LG και Samsung. Και θα δούμε το γιατί. Ε, προχωράμε. Remote control είναι το κλασικό NFU Remote Control. Από ό,τι βλέπετε έχει ε, ξεχωριστό κουμπί για Netflix. Ε, ξεχωριστό για YouTube. Prime Video. Ε, το μενού είναι από εδώ πέρα. Σαν απόκριση είναι αρκετά μεγάλο το τηλεκοντόλ, άνετο, μεγάλα τα κουμπιά. Σαν απόκριση, να πω την αλήθεια, εμένα δεν με τρελανε. Δηλαδή, πολλέ φάσει ενώ ήμουν στον 1,5 μέτρο μακριά, από του παθούσα, πατούσα, ξαναπατούσα. Τίποτα. Ανισθησία εντελώ. Μέγραφη τηλεόραση. Λοιπόν, OSD μενού. Για να δούμε. Εδώ πέρα. Ε, αρχή. Από εδώ είναι εφαρμογέ. Netflix, Prime Video, YouTube. Δεν είναι και πολύ γρήγορο. Application Store. Κάτι κάνουμε. Ωραία. Οκ. Okay, ναι, συμφωνώ. Δεν είναι και πολύ γρήγορη η τηλεόραση. Εντάξει, μην περιμένετε φόρμουλα 1. Ό,τι πληρώσει παίρνει. Λοιπόν, δημοφιλεί εφαρμογέ. Βλέπετε ότι. Εντάξει, θέλει λίγη ώρα για να πάει και να φορτώσει κιόλα. Μια βολτίτσα σε εφαρμογέ να δούμε τι γίνεται. Wikipedia, ωραία, France. Οκ. Okay. Έχει αρκετέ εφαρμογέ. Exit. Βγαίνουμε από εδώ. Πάμε πάλι. Ο HD μενού. Από εδώ είναι όλε οι εφαρμογέ. Το χωράμε πιο πάνω. Πηγέ. Ε, το USB το φλασάκι έχω συνδέσει ήδη ένα πάνω. HDMI. Η Composite. VGA και PC. Πάνω αυτή είναι η Composite ε, wireless display και ρυθμίσεις πηγής. Ρυθμίσεις, το πιο σημαντικό μενού, εικόνα. Έχουμε λειτουργία σινεμά, παιχνίδι, αθλητικά, δυναμικό και φυσικό. Καλό είναι εξοικονόμηση ενέργειας να την έχετε πάντα κλειστή σε όλα τα modes. Πάμε προηγμένες ρυθμίσεις, Δυναμική αντίθεση, θα σας πω εγώ τις ευέλθυσες ρυθμίσεις, απλά τώρα να σας πω ένα γενικό μπούσουλα. Δυναμική αντίθεση από μεσαίο ως υψηλό, ελάττωση θεωρίβου, εγώ το κλείνω πάντα. Ε, θερμοκρασία χρώματος έχει να επιλέξει ο χρήστη ή custom profile. Άμα θέλετε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό, θα πάτε σε θερμοκρασία χρώματος χρήστη και θα σας πω πάλι τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, HDMI πλήρε φάσμα, να ξέρετε πάντα κλειστό. Άμα το έχετε ανοιχτό, η αντίθεση πάει περίπατο. Αυτές ε, είναι, αυτά είναι τα modes του εικόνα. Από ήχο έχουμε αρκετέ ρυθμίσει. Οπότε βλέπετε εδώ, Dolby Audio, έξω το TV. Λοιπόν, προχωράμε πιο πέρα. Δίκτυο, είτε ασύρματο, είτε με καλό τύπο το έχω συνδέσει εγώ τώρα. Λοιπόν, εγκατάσταση και σύστημα. Ε, οι γλώσσε που υποστηρίζει έχει αρκετά εκτό από τα ελληνικά. Ρυθμίσει από εδώ, γονικό έλεγχο, ημερομηνία ώρα, πηγέ, Netflix. Για να δούμε και το περισσότερα. Α, έχει αρκετά εδώ. εδώ. αναμονή, αναβάθμιση συλλογισμικού. Ε, version 3.19.17.0 είναι η δικιά μου. Ε, λειτουργία καταστήματο απενεργοποιημένη, κοινή χρήση ήχου βίντεο και, 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 και τα λοιπά. Ωραία προχωράμε. Ας βγούμε από εδώ. Ε, η μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο refresh rate όταν τους δέσουμε υπολογιστή είναι 1920x1080 ανάλυση και 60Hz maximum το refresh rate. Τώρα τι λέει η FNU για 600, 400, δεν ξέρω εγώ κτλ. Σας γελάσω. Ε, χρησιμοποίησα το i1 Pro της X-Rite για να μετρήσω σε default, δηλαδή όπως βγαίνει από το κουτί τη τηλεόραση στα default mode λειτουργία ας πούμε cinema, sports, φυσικό για να δω τι γίνεται. Από ό,τι βλέπετε, το πιο καλό mode είναι cinema με το HDMI close. Καλό! Λάθος μου. Το λιγότερο χειρότερο ε, με average, average Delta E7 και maximum 12,78 τα όρια είναι 3 και 5 αντίστοιχα. Δηλαδή από πάνω από 3 average delta και από πάνω από 5 maximum delta E αρχίζετε και βλέπετε σοβαρές διαφορές, χρωματικές διαφορές. Μετά το cinema με το HDMI open όπου ο λόγος αντίθεσης πάει περίπατο, το φυσικό ακολουθάει, sports με πολύ πιο υψηλή φωτεινότητα και το φυσικό open τελευταίο. Σε σύγκριση με άλλες τηλεοράσεις που έχω κάνει ε, μέχρι στιγμής, ε, που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπετε αυτή σε Default ε, πάντα Mode σκοράρει τελευταία. Ενώ η fls 32219, έτσι το προηγούμενο μοντέλο ε, είχε μια αρκετά καλύτερη θέση στην κατάταξη αυτή, στο γράφημα αυτό. Φωτεινότητα και ρυθμός αντίθεσης, Contrast Ratio. Ας δούμε κατευθείαν τα αποτελέσματα. Στα διάφορα Mode ε, λειτουργίας Πάλι ε, ένα, από τα, ένα από τα καλά, ας πούμε, το σινεμά με το HDMI close έχουμε 164,51 nits brightness και 866 προ ένα λόγο αντίθεση. Καμία απολύτω σχέση με αυτά που λένε τα χαρακτηριστικά, όπως θα δείτε. Τώρα, όταν έχουμε το HDMI open, πέφτει η φωτεινότητα στο Cinema mode, σε όλα τα modes βασικά, 142,41 και βλέπει το λόγο αντίθεσης πηγαίνει στα τάρταρα, 180 μόλις προς ένα, τίποτα. Το μεγαλύτερο λόγο αντίθεσης τον έχουμε στο φυσικό mode με HDMI το χρωματικό πεδίο κλειστό με 1035 προς ένα. Δεν είναι και πολύ ψηλό, αλλά είναι ένας τυπικός λόγο αντίθεσης για IPS panel και φωτεινότητα 206,99 που είναι πολύ κοντά στα 200 που είναι το ιδανικό. Την πιο υψηλή φωτεινότητα την έχουμε σε sports mode 250,29 nits με 782 λόγω αντίθεσης. Ε, σε σύγκριση με άλλες ε, τηλεοράσεις, όπως θα δείτε, τα αποτελέσματα δεν είναι και πολύ καλά. Ε, βέβαια, το θετικό της είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο πάνελ έχει πολύ πιο υψηλό, υψηλή φωτεινότητα σε σχέση με το, το προηγούμενο μοντέλο, το 19H, η 304.93 νίτσα είναι αντί 219.7, αλλά ο λόγος αντίθεσης για να πιάσεις αυτή τη φωτεινότητα, τα 304.93 πέφτει στους 48 μόλις προς 1. Για να πιάσω τη 304.93 τερμάτισα brightness και contrast ratio τα πήγα στο 100, 100%. Οπότε έπεσε ο λόγος αντίθεσης πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε την εκπληκτική United UN3212L2. Μια πάμφτινη 32, την οποία θα κάνουμε παρουσίαση αργότερα, που έβγαλε τον εξωπραγματικό λόγο αντίθεση τη 1851. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ το κατάφερε αυτό. Το μαύρο τη είναι λε και είναι η κλειστή οθόνη. Ε, το επόμενο είναι οι θερμοκρασίε χρώματο. Ε, μέτρησα τι θερμοκρασίε χρώματο σε, σε default πάντα mod χωρί να πειράξω τίποτα, σε όλα τα mods που έχει η συγκεκριμένη τηλεόραση. Όπω θα δείτε, Cinema cold 14,72 Kelvin. Τρέχα γύρευε. Σινεμά cold πάλι, δηλαδή ψυχρό με HDMI open 15-319. Το πιο ε, κοντινό στα 6500 είναι το σινεμά mode με ζεστή θερμοκρασία χρώματο. Και έτσι τιμά είτε close είτε open. Βέβαια, είπαμε προτιμάμε το close γιατί έχει πολύ πιο μεγάλο λόγο αντίθεση και πιο υψηλή φωτεινότητα. Δεν τα πάμε και πολύ καλά. Χρωματική απόδοση έξω από το κουτί είναι λίγο. λίγο ψιλοχάλι θα έλεγα, προχωράμε στο calibration, εκτός από το X-Rite το όργανο το i1 Pro, χρησιμοποίησα το DisplayCal, ένα φοβερό πρόγραμμα ε, για να πραγματοποιήσω το calibration, όπως θα δείτε έθεσα το white point στα 6500 Kelvin, το white level στα 200 nits, το black level όπως ήταν και το tone curve γάμα δηλαδή στα 2,2, δεν ήταν εύκολο, να την φέρω την ε, τηλεόραση εκεί που εγώ ήθελα. Ε, ιδανικές ρυθμίσει τώρα. Το καλύτερο mode είναι λειτουργία σινεμά, αντίθεση 90, φωτεινότητα 62, ευκρίνεια 45, χρώμα 50, εξοικονόμηση ενέργειας κλειστό, τον πίσω φωτισμό δεν μπορείτε να τον πειράξετε και στις προηγουμένες ρυθμίσει, δυναμική αντίθεση ψηλό, ελάττωση θορύβου κλειστό, θερμοκρασία χρώματος χρήστη και πρέπει να το πάτε περίπου στα 4 πέμπτα της διαδομής προς το κόκκινο, το λευκό σημείο. Και όλα τα άλλα τα αφήνετε ως έχει, δεν πειράζεται τίποτα. Δεν κατάφερα να φέρω ε, και τις τρει μπάρες στο RGB, δηλαδή ακριβώς εκεί που το ήθελα εγώ, παρόλο που το πάλεψα πάρα πολύ, το πράσινο υπερίσχυε έναντι των άλλων δύο χρωμάτων, αλλά δεν μπορούσα, ή το πράσινο υπερίσχυε, ή το μπλε έβγαινε μετά μπροστά, δεν μπορούσα να φέρω ισορροπία. Αλλά όπως και να έχει, να αυτό ήταν το τελευταίο, το μπλε ήταν πιο μπροστά απ' όλα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο καλό ε, σε σύγκριση με ό,τι ήταν πιο πριν στην αρχή. Λοιπόν, πριν κάνω το calibration με το Cinema Mode HDMI Close είχα 12,78 maximum delta E και average delta E 7 με το white laminance 169,2 nits. Μετά το calibration έπεσα στα 12,2 maximum delta, average delta E 6,16 και το πιο σημαντικό white laminance 202,6 nits που είναι το ιδανικό. Με αυτές τις ρυθμίσεις που σας είπα. Σε σχέση τώρα με άλλες τηλεοράσεις δεν ήταν και τόσο καλά τα αποτελέσματα. Ας πούμε ότι το προηγούμενο μοντέλο είχα καταφέρει να το πάω 4,72 average και 9,85 maximum. Και εντάξει, τη Hitachi που είναι πολύ πιο ακριβή, στα 3 και 7,81. Gamet coverage, δηλαδή η κάλυψη των χρωματικών πεδίων, 73,5 sRGB, αρκετά χαμηλό, 50,8 Adobe RGB και 52,6 DCI P3. Είναι αρκετά χαμηλά, περίμενα πολύ πιο υψηλά εδώ πέρα να έβλεπα τη χρωματική κάλυψη επίση η θερμοκρασία χρώματο πήγε αρκετά κοντά στα 6500, 6660. Είμαι... Σα είπα, το πάλεψα αρκετά να το φέρω. Παιδευόμουν γύρω στη μισή ώρα για να καταφέρω. Το contrast ratio τώρα λόγω αντίθεση δεν είμαστε καλά. Σύμφωνα πάντα με ένα άλλο πρόγραμμα, το Basic Color Display, 288 προ ένα ratio μόνο. Με 0,6 CD το μαύρο που είναι αρκετά υψηλά η ομοιομορφία του πάνελ, πάνελ uniformity και ANSI test στις γωνίες, αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, έχουμε θέμα. Όπως βλέπετε το Contrast Deviation μπορεί να είναι εντός ορίων, αλλά το νόμιμα, Nominal Tolerance είναι 60, δηλαδή έχουμε πολύ πιο χαμηλή φωτεινότητα από ό,τι πρέπει. Φεύγουμε πάρα πολύ, δεν τα πάει καλά. Στις γωνίες δεν είμαστε καθόλου καλά. Screen Flickering και PWM. Η συγκεκριμένη τώρα τηλεόραση σε μερικά modes λειτουργίας έχει, παρουσιάζει Screen Flickering, δηλαδή ελέγχει τη φωτεινότητα με PWM, παλμούς. Ποια είναι αυτά τα modes. Πολύ εύκολο να το βρείτε. Πάμε ξανά στο μενού. Λειτουργία σινεμά. Βλέπετε, ο πίσω φωτισμός 85, δηλαδή δείχνει το πίσω φωτισμό 85%. Εκεί έχεις το PWM Flickering. Στο επόμενο mod, το παιχνίδι δεν είναι στο 100, δεν έχει flickering. Αθλητικά 100, δεν έχει flickering. Δυναμικό 100, φυσικό 90. Ακόμα και στο 90 έχει PWM flickering, το οποίο είναι στα 300 Hz. Input, lag και response time. Το input lag είναι η ώρα που κάνει, μάλλον ο χρόνο που κάνει, από τη στιγμή που θα δώσουμε το σήμα μέσω τη HDMI θύρα ή κάποια άλλη HDMI ή HDMI D-Sub ξέρω εγώ, να εμφανιστεί στη τηλεόραση. Ε, στη συγκεκριμένη είναι αρκετά υψηλό, 31,4 βέβαια δεν είναι το πιο υψηλό που έχουμε δει. Εδώ θα δείτε η πανάκριβη Samsung QN65-QN90 και έχει 36,2 μιλισεκόν. Οπότε το θέμα είναι ότι έβλεπα ότι ανέβαινε ο χρόνο. Από το 31,40 31 εδώ σε αυτό το διάγραμμα βάζω το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί. Σταδιακά ανεβαίνει, δεν είναι σταθερό. <ΣΣΣ> Εκτό από το input lag έχουμε και το response time. Response time είναι ο χρόνο που χρειάζεται ένα πίξελ από το ένα χρώμα να μεταπηδήσει σε ένα άλλο χρώμα. Συνήθω μετράται ε, οι εταιρείε του μετά από γκρι σε γκρι, το οποίο του συμφέρει γιατί είναι πιο γρήγορο και άλλε εταιρείε δίνουν τον πραγματικό χρόνο από άσπρο σε μαύρο και το αντίθετο. Ε, Μετράνε το 80%, δηλαδή από το 10% να ανέβει στο 90, γιατί υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση του pixel από το ένα χρώμα στο άλλο, το transition, το response time τώρα, από black σε white, για τη συγκεκριμένη, από 10 ως 90% είναι 5,23 ms. Για λόγους και μόνο σύγκρισης έχω βάλει ένα 24 πολύ γρήγορο μόνιτορ IPS της AOC, 144 hz refresh rate, Βλέπετε είναι στο 4,07, οπότε δεν είμαστε και άσχημα. Βέβαια η United εδώ ε, είχε πολύ πιο καλό χρόνο, αλλά δεν έχει την ίδια ανάλυση στο πάνελ. Και ο χρόνος από άσπρο σε μαύρο, εδώ βλέπετε είναι αρκετά μεγαλύτερο, 8,30, η United μένει πίσω και φυσικά το gaming το monitor είναι μπροστά. Επαναλαμβάνω το gaming το monitor, το έβαλα μόνο και μόνο για παράδειγμα για τίποτα άλλο. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά τα δύο. Σε γενικές γραμμές, Αρκετά καλά τα πήγαμε εδώ, τώρα να δούμε ε, τις γωνίες θέασης, εδώ σε αυτό το παράδειγμα βλέπετε κάποιους κύκλους, θα πρέπει θα κινήσουμε την κάμερα από αριστερά στα δεξιά και αντίστοφα και θα πρέπει οι κύκλοι να μην αλλάξουν καθόλου στο... στον όγκο τους, δηλαδή το εμβαδό που καλύπτουν στην οθόνη θα πρέπει να παραμένει το ίδιο. Είδαμε και τις γωνίες θέασης, ε, οι κύκλοι πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθος θα τους δείτε, είναι IPS panel, έχει αρκετά υψηλές, έχει πάθα πολύ υψηλές γωνίες θέασης αντίκριση με τα VA πάνελ και τα TINI φυσικά. Ε, θα δούμε τις αντανακλάσεις ε, όταν έχουμε πολύ δυνατό φως πίσω ή πάνω από την οθόνη, ε, όταν έχω ένα αρκετά δυνατό φακό, έχω βάλει μια μαύρη επίτηδες εικόνα. Ε, 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 δεν είναι σε επίπεδα καθεύτη ε, το πάνελ, η πίστοση μάλλον του πάνελ. Οι ανακλάσεις, εντάξει, θα έλεγα ότι είναι μέτριες. Όπως θα δείτε, απλώνει σε ένα σημείο αρκετά. Δεν απλώνει σε πολύ μεγάλη επιφάνεια, αλλά απλώνει αρκετά. Το επόμενο που θα δούμε, ε, οι smart Literaries, Netflix, YouTube και τα λοιπά. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο μενού. Θα δούμε πόση ώρα κάνει, σχετικά γρήγορα φορτώνει, τουλάχιστον έχει οθόνη. Γειαστηκα να μιλήσουν πάλι, ναι. Να είμαστε, εδώ είμαστε. Για να δούμε πω θα κάνει. Εντάξει, η εικόνα είναι καλή, πιστεύω. Ε, συγκεκριμένα είναι το 24G2U. Είναι ένα ε, gaming monitor με πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωση και IPS panel. Οκ. Okay. YouTube μια χαρά. Θα δούμε και λίγο Netflix. θέλω από τον μου. Yeah. θέλω να δούμε λίγο αν παίζει κανονικά του ελληνικού υπότιτλου από USB στικάκι. Είναι αρκετά σημαντικό και αυτό. Και να δούμε και κάποια αρχεία, αν μπορεί να τα να από το στικάκι. Λοιπόν, α δούμε πρώτα του ελληνικού υπότιτλου, τι γίνεται. You... Με του υπότιτλου, yeah. γιατί yeah. μα το κάνει yeah. αυτό. Τους συγκεκριμένους υπότιτλους δεν τους παίζει σωστά. Στους έχουμε ένα θεματάκι. Τους συγκεκριμένους που βάλαμε δεν τους παίζει σωστά. Ενώ σε μια ε, United τηλεόραση που είχαμε, το συγκεκριμένο έπαιζε μια χαρά. Ε, ας δούμε σε ψηλό ρυθμό bitrate τι κάνουμε, αν παίζει εύκολα τα αρχεία. Για να δούμε. Μερικά πουλάκια εδώ. 55 Mbps είναι αρκετά υψηλό το bitrate. Δεν βλέπω κάποια κολλήματα ή οποιοδήποτε πρόβλημα, οπότε μια χαρά τα πάμε. Okay. Ηχεία. Ε, το βάλαμε, τη τηλεόραση σε ένα ήμι θάλαμο που έχουμε και μετρήσαμε με ένα sound analyzer της Brilliant care. Όπως βλέπετε ε, τα ηχεία δεν είναι και πολύ δυνατά, αξιοπρεπή μπορείς να τα πεις δυνατά δεν τα λες σίγουρα, 78,6 dB maximum έχουμε με pink noise, 78,7 μια l L24 του κιλού και United των 79 ευρώ 85,6. Βέβαια θα μου πείτε εντάξει καλή ένταση, το θέμα είναι τι γίνεται από απόδοση. Για να δούμε μία τις οκτάβες του ήχου που θα μας δείξουν ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ χαμηλά, τα μπάσα κλασικά είναι χαμηλά, δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε σοβαρό μπάσο, αλλά οι μεσές και οι υψηλές συχνότητες είναι σχεδόν φλάτη γραμμή. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι βασικά στις υψηλές συνότητες είναι λογικό να υπάρχει μια μικρή πτώση εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι οι μεσαίε είναι σχεδόν flat. Δηλαδή τα εχει εχουν έχουν πολύ καλή απόκτηση αλλά από 250-230 kHz και κάτω βάσο δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια. Από κατανάλωση ενέργειας. Να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Ε, σε YouTube και βίντεο 41,05 Watt όταν δείχνει μόνο μαύρο, δηλαδή η επιφάνεια όλη είναι μαύρη του πάνελ 40,42W και σε white 40,86W. Vampire power τέλος 0,34W. Αυτές οι μετρήσεις στο cinema η movie mode, το οποίο είναι και αυτό που ενδεικνύω, χωρίς κάποιες άλλες ε, με standard όπως έρχεται τηλεόραση από το εργοστάσιο, αρκετά χαμηλά η κατανάλωση για να δούμε και σε σύγκριση με άλλα μοντέλα. Η Samsung, εντάξει, η 65 είναι... Την έβαλα απλώ έτσι για το χαβαλέ εδώ πέρα, είναι εντελώ άλλο επίπεδο. Η United είναι αρκετά πιο χαμηλά όπω θα δείτε, 9 με 10 w Βέβαια το πάνελ είναι HD ready, δεν είναι full HD. 30 διάρρη μεν και αυτό, αλλά δεν έχει ούτε τι smart λειτουργίε, ούτε τον επεξεργαστή που έχει αυτό. Μόνο ο επεξεργαστή που έχει αυτή για να έχει τι smart λειτουργίε, 5-6 μπορεί και 10 w τι DP να τα έχει. Δηλαδή τα τρώμε αμέσω αμέσω τα 10W εδώ πέρα. Οπότε είναι λογικέ οι διαφορέ. Δεν είναι υψηλή η κατανάλωση τη συγκεκριμένη τηλεόραση. Επίλογο, το προηγούμενο μοντέλο μου άρεσε πιο πολύ. Το συγκεκριμένο μπορεί να έχει πιο, αρκετά πιο υψηλή φωτεινότητα, αλλά χάνει σχεδόν σε, όλα, σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή η πτώση. Τώρα της ποιότητας, κυρίω τη απόδοση. Ε, στο χρωματικής ποιότητας και γενικά ε, λόγω αντίθεσης και τα λοιπά. εγώ αν έβρισκε το προηγούμενο θα έπαινα το προηγούμενο δεν θα έπαινα αυτή τη τηλεόραση, αλλά όχι στα 150 ευρώ δεν ξέρω, αλλά για μένα 150 ευρώ για τη συγκεκριμένη μου ακούγονται λίγο υπερβολικά, θα έλεγα μια πιο τίμια τιμή θα ήταν γύρω στα 110 εντάξει, δύσκολο 110, 120 ευρώ 150 πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε κάτι καλύτερο, με πιο καλή χρωματική απόδοση, με πιο, ιδιαίτερα με πιο υψηλού λόγους αντίθεσης. Δεν είναι άσχημη τηλεόραση, απλά στα 150 ευρώ είναι περιτιμημένη. Θα μου πεις, έχει πάρα πολλά features από Netflix, YouTube, Wi-Fi, Ethernet... Ε, 150 είναι πολλά, παιδιά. Ε, αφήστε κανένα like, πείτε μας τι θα θέλατε να δείτε σε επόμενα βίντεο. Οι τηλεοράσει δυστυχώ δεν μα στέλνει κάποιο, είναι όλε αγορασμένε από εμά ή από γνωστού ό,τι κάνουμε σε ρεβιού. Η δύναμή μα ε, είστε εσεί, υποστηρίξτε το κανάλι, αφήστε όσο πιο πολλά comments μπορείτε, κάντε ερωτήσει, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχετε. Γραφτείτε στο κανάλι μα, το πιο σημαντικό από όλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας.